Το πρώτο μάλλον για το 2004 webinar του OpenAIR για την ερευνητική αξιολόγηση, για την αξιολόγηση μάλλον της έρευνας. Ε, χαρά μας που είμαστε πάλι όλοι εδώ για να μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα για την επιστήμη. Ε, να πω ότι έχουν προγραμματίσει και άλλες αντίστοιχε εκδηλώσεις με έργα, για να δώσουμε έτσι λίγο φως σε έργα που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται σε διάφορες θεματικές γύρω από την επιστήμη. Τώρα ξεκινάμε με την αξιολογήση της έρευνας. Στα επόμενα θα, θα, θα πιάσουν διάφορες έτσι, τυχές, όπως διαχείριση δεδομένων, τη citizen science, επιστήμη των πολιτών και το καθεξής. Ε, για να βλέπουμε και γενικά να μαθαίνουμε και ποιοι είμαστε ε, αυτοί που δουλεύουμε σα, σε, αυτά τα έργα. Ε, λοιπόν, να μοιραστώ μισό λεπτά και την οθόνη για να δείξω τα διαδικαστικά. Τα οποία βαριστώ ότι είναι γνωστά τώρα, αλλά για νέα άτομα που έχουν ε, που έχουν δει στην παρέα μα, έτσι, στην κοινότητά μα. Λοιπόν, η εκδήλωση έχει ήδη ξεκινήσει να βιντεοσκοπείται. Τα αρχαία, όπω πάντα, θα μοιραστούν και τι βιντεοσκόπηση και τι παρουσίαση ε, μέσα από το email, στο email που θα σα στείλουμε. Μετά τη λήξη τη εκδήλωση, ε, αν δεν είναι αύριο, θα είναι από Δευτέρα, αλλά πάντα ε, λαμβάνετε αυτό το email με, τα, με, το, με το υλικό που παρουσιάστηκε. Τα μικρόφωνα παρακαλούμε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης να είναι στη σίγαση για να μην υπάρχουν έτσι διακοπές στον ήρμο έτσι και όλοι που, έχει, που έχουν αμιλητές. Και ερωτήσεις, αν έχουμε και απορίες και γενικότερα οτιδήποτε θέλουμε να μοιραστούμε τις προσθέτουμε στο chat και στο τέλο της, της συζήτησης μάλλον τις παρουσίες θα απαντηθούν από τον ομιλητή. Ε, αυτά από εμένα. Νατάσα. Καλημέρα, έχουμε και το πρόφωνο σε εσένα. Ευχαριστούμε για την εισαγωγή, τα διαδικαστικά. ευχαριστούμε τον Φανάσο που βρίσκεται μαζί μα για την έναρξη του πρώτου έτοιμου του 2024. Θα ακολουθεί τον διάλογο όπω έχει αναφέρει το επόμενο διάστημα. να πούμε ένα λίγα λόγια, ένα μικρό βιογραφικό για το

έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ακαδημαϊκά ιδρύματα από τη Σουηδία Πανεπιστημιακή τη Κύπρο και είναι επικεφαλή τεχνικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Έργου Εκκράσεω, ο οποίο θα είναι στη και ερευνητικό υπεύθυνο σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα γύρω από τι πρακτικέ τη διαχείριση και εξόρυξη επιστημονική γνώση. Ε, Θανάση, ο ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και σίγουρα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ε, και το ενδιαφέρον για τη δουλειά που κάνουμε στο έργο, στο Grasp.es. Θα προσπάθησω να μοιραστώ την οθόνη μου. Πιστεύω πιστεύω τώρα μπορείτε όλοι να, te, να βλέπετε την εισαγωγική διαφάνεια. Εάν όχι, πείτε μου. Δεν τη βλέπουμε κάμερα. Ωραία. Okay. Ε, λοιπόν ε, σήμερα λοιπόν, θα παρουσιάσω τις δραστηριότητες του ερευνητικού έργου GRASP, OS, ε, το οποίο δραστηριοποιείται ε, στο χώρο της επιστημονικής ή ε, ερευνητικής αξιολόγησης, ε, προσπαθώντας να δώσει ιδιαίτερη προσοχή ε, στην διάσταση της ανοιχτής επιστήμης. Είναι ένα έργο το οποίο σχετίζεται ε, με το ανοιχτό νέφος ας το πούμε έτσι, της επιστήμης, το EOSC, το Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Νέφος της Επιστήμης, ε, με την έννοια ότι ο, τα διάφορα αποτελέσματα του GraspOS ε, αναμένεται να ε, χρησιμοποιηθούν από το EOSC ε, και ε, επίσης οποιαδήποτε... Ε, χαρακτηριστικά και λειτουργικότητες από κάποια core components του ιός προσπαθούμε να τα εντάξουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε. Ε, προτού περάσουμε στο καθαρό, ε, στην περιγραφή των καθαρών δραστηριοτήτων ε, και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου, ε, θα ήθελα να δώσω λίγο ένα υπόβαθρο ε, γύρω από τη θεματική ε, όπως επίσης και να μιλήσω λίγο για, την, για, για τα κίνητρα ε, που οδήγησαν τόσο στο συγκεκριμένο κόλ ε, από το οποίο χρηματοδοτήθηκε το έργο στη συγκεκριμένη πρόσκληση της ε, ε, της ευρωπαϊκής κοινότητας ε, αλλά όπως επίσης και για το έργο το ίδιο. Ε, ο χώρος της ερευνητικής αξιολόγησης ε, είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, υπάρχουν διάφορες ε, σχετικές ε, εφαρμογές ε, που έχουν ιδιαίτερη σημασία ε, και στις οποίες είναι χρήσιμο κανείς να μπορεί να αξιολογήσει με, με βάση διάφορες, σε διάφορες διαστάσεις ε, τα αποτελέσματα της έρευνας και τους ε, κυρίους παίκτες. Ε, μέσα στον ερευνητικό χώρο, όπως είναι οι, οι ίδιοι επιστήμονες ερευνητές, ε, οι ερευνητικοί οργανισμοί κτλ. Ε, μπορούμε να σκεφτούμε δηλαδή, πάρα πολύ εύκολα εφαρμογές όπως ε, είναι η αξιολόγηση ερευνητών ε, για πρόσληψη, ε, για εξέλιξη, ε, ε, το, το monitoring των διαφόρων πολιτικών και πόσο αποτελεσματικές είναι, τι αποτελέσματα έχουν φέρει ε, ακόμα και ε, ο σχεδιασμός ε, γύρω από ε, την ερευνητική χρηματοδότηση. Όλα αυτά ε, στον έναν ή στον άλλο βαθμό επηρεάζονται και θα, ε, θα μπορούσαν τέλο πάντων να εκμεταλλευτούν ε, κάποιο είδους ανάλυση ε, για, που προσπαθεί να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της έρευνας ε, και τις διάφορες πτυχές που αυτά μπορεί να έχουν. Ε, Παρ' όλα αυτά, παρόλο που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, αντικείμενο, ε, στον ευρύτερο χώρο ε, τον, της, της ερευνητική αξιολόγησης ε, είναι γνωστό ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Ε, νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς θα τα έχουν συναντήσει και θα τα έχουν σκεφτεί στο παρελθόν. Ε, πολλές φορές όταν λαμβάνουν χώρα αξιολογήσεις δίνεται πάρα πολύ έμφαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και συχνά ε, δεν υπάρχει δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή ε, σε κάποιες άλλες δραστηριότητες των ερευνητών ή των ερευνητικών οργανισμών που είναι εξίσου σημαντικές για την επιστήμη και την έρευνα ε, όπως είναι το peer review όπως είναι η δημιουργία ερευνητικών data set και ερευνητικών λογισμικών ε, όπως είναι ε, παραδείγματο χάρη η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Όλα αυτά είναι σημαντικά, είναι σημαντικές δραστηριότητες, στις οποίες οι ερευνητές δίνουν μεγάλο effort και οι ερευνητικοί οργανισμοί το ίδιο και πολύ συχνά δεν αναγνωρίζονται το ίδιο από διαδικασίες ερευνητικής αξιολόγησης. Άλλα προβλήματα πάλι γνωστά είναι ότι ε, πολλές φορές σε τέτοιου είδου αξιολογήσει υπάρχει μια τάση ε, να χρησιμοποι... να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη να δίνεται πάρα πολύ μεγάλη βάση ε, σε ένα μικρό λίθος από δίκτες ε, οι οποίοι πολλές φορές ε, δεν είναι σαφές ε, ποια είναι η σημασία τους και η σημασιολογία τους δημιουργώντας ε, αρκετές φορές ε, παρερμηνίες ε, ή τονίζοντας ε, πολύ συγκεκριμένες εκφάνσεις της ερευνητικής δραστηριότητας ε, και αφήνοντας άλλες εκτός ε, και ένα τελευταίο που έτσι θα αναφέρω ενδεικτικά γιατί υπάρχουν πολλά άλλα που μπορεί κανείς να σκεφτεί ε, είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όταν πραγματοποιούνται αναλύσεις ε, για να τροφοδοτηθεί με δεδομένα ε, μια διαδικασία ερευνητικής αξιολόγησης υπάρχει, γίνεται χρήση κλειστών πηγών ε, ακαδημαϊκής πληροφορίας ε, που πολλές φορές χρειάζεται να, ε, ένα αρκετά μεγάλο ποσό ε, για να χρηματοδοτηθεί αυτή η ανάλυση, για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα και πέρα από αυτό μια τέτοιου είδους ανάλυση συνήθως είναι αδιαφανής ε, δεν είναι εύκολο κάποιος να καταλάβει ακριβώς ποια δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν, και πιθανά να δοκιμάσει να την επαναλάβει για να δει αν υπήρξε κάποιο προβληματικό σημείο στην ανάλυση. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα σαν και αυτά. Οπότε υπάρχει γενικότερα μια ανάγκη για ανοιχτότητα, υπάρχει μια ανάγκη για νέες προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια λίγο πιο υπεύθυνη και πιο συμπεριληπτική αξιολόγηση. Ε, των ερευνητών, των ερευνητικών οργανισμών ε, ή των ερευνητικών ε, προγραμμάτων και έργων. Ε, και ένα τελευταίο σημείο που για εμάς ειδικά και για την πρόσκληση στην οποία χρηματοδοτήθηκε αυτό το έργο είχε ιδιαίτερη σημασία, είναι η διαπίστωση ότι ε, πολλές φορές ε, το ότι ε, γίνεται εφαρμογή ε, των ε, πρακτικών της ανοιχτής επιστήμης των καλών πρακτικών για ανοιχτή επιστήμη ε, δεν ε, αναγνωρίζεται επαρκώς ε, και αυτό πάλι ε, δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται χωρίς προσπάθεια από τους ερευνητές, από τους ερευνητικούς οργανισμούς κτλ. οπότε παρόλο που υπάρχει και το effort που δίνεται προς αυτή την κατεύθυνση ε, δεν αναγνωρίζεται επαρκώς Οπότε ως μια, ως μια απάντηση ε, σε αυτά τα προβλήματα που ανέφερα ε, έρχεται το έργο μας, το Grasp OS. Ε, ουσιαστικά ο σκοπός μας είναι, ο, 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 βασικός μας σκοπός είναι να αναπτύξουμε, να αξιολογήσουμε και να θέσουμε σε λειτουργία μια ανοιχτή ε, υποδομή ε, ομοσπονδιακού τύπου, δηλαδή αυτό που λέμε federated infrastructure, ε, η οποία δεν είναι κεντρικοποιημένη, ε, αλλά μπορεί και συλλέγει πόρους, resources από πολλά διαφορετικά σημεία, ανοιχτά, ε, ανοιχτές πηγές, ε, βιβλιογραφικών, ακαδημαϊκών δεδομένων και σχετικών υπηρεσιών, εργαλείων ε, και ε, και επίσης ε, μας ενδιαφέρει να συλλέξουμε καλές πρακτικές, ε, guidance, principles και τέτοια πράγματα. Ε, και αυτή η ανοιχτή και ε, ο, ομοσπονδιακή υποδομή που θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε και να παραδώσουμε θα μπορεί να υποστηρίξει και να επιτρέψει πρακτικά ε, κάποιες αλλαγές ε, στο, στις πολιτικές γύρω από το πώς γίνεται, πώς πραγματοποιείται ε, η ερευνητική αξιολόγηση, έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη της, να λαμβάνει υπόψη τους ε, τον παράγοντα της ε, επιστήμης, να είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ε, στο έργο μας Open Science Aware, ε, και επίσης ε, να είναι ε, υπεύθυνη, πιο υπεύθυνη, πιο υπεύθυνη σε αυτές οι τεχνικές αξιολόγησης. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια αυτή η υποδομή αναμένεται να δίνει πρόσβαση σε δεδομένα, σε εργαλεία, σε υπηρεσίες, αλλά και σε guidance που θα μπορούσε να κάνει support αυτές τις αλλαγές πολιτικής που αναφέρουμε. Και για να μπορεί να τα επιτρέψει αυτά, είναι απαραίτητο να βασίζεται σε κάποιες ε, καλές πρακτικές. Ε, χρειάζεται να υπάρχει ένα πλαίσιο ε, για την αξιολόγηση ε, που να προσπαθεί να δώσει μια κατεύθυνση γύρω από το ποια είναι τα δεδομένα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ποια τα εργαλεία, ποια τα services, τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, κάποια προσοχή κτλ. Ε, ένα πλαίσιο λοιπόν το οποίο θα λάβει υπόψη του όλες τις βασικές αρχές της ανοιχτής επιστήμης και της υπεύθυνη ερευνητικής αξιολόγησης και θα προσπαθήσει να, τα βάλει, να, να βοηθήσει τον κόσμο να τα χρησιμοποιήσουν στην πράξη. Ε, το στόχος του έργου είναι να το δει αυτό σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο στο επίπεδο του ε, ερευνητή ή μιας ομάδας ερευνητών, ε, αλλά επίσης ε, και στο επίπεδο των οργανισμών που είναι ερευνητικοί και τέλος πάντων πραγματοποιούν κάνουν έρευνα όπως επίσης και στους οργανισμούς που χρηματοδοτούν την έρευνα αλλά υπάρχει ο στόχος να υπάρχουν κατευθύνσεις και στο επίπεδο της χώρας για λόγους monitoring να μπορεί κανείς δηλαδή να παρακολουθήσει το επίπεδο υιοθέτησης των τεχνικών ανοιχτής επιστήμης σε επίπεδο χώρας. Το budget του έργου είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα έργο τριετές και ξεκίνησε την πορεία του περίπου ένα χρόνο και κάτι πριν, συγκεκριμένα πρώτη-πρώτου του 2023. Τα ε, σημαντικά, τα τα βασικότερα αποτελέσματα που περιμένουμε να έχει το έργο είναι ε, αυτό το το πλαίσιο που είπαμε για την ερευνητική αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψη του την ανοιχτή επιστήμη και τις πρακτικές της. Ε, μιλάμε λοιπόν για έναν οδηγό ε, γύρω από αυτά τα θέματα, ο οποίος συνεχώς ε, στη διάρκεια του έργου ανανεώνεται με βάση τους ειδικούς ε, γύρω από τα θέματα ανοιχτή επιστήμης και ερευνητικής αξιολόγησης που έχει το Consortium, ε, όπως επίσης ε, και εκπροσώπους από διάφορες κοινότητες, ε, είτε από ερευνητικούς οργανισμούς, είτε από funders, ε, είτε από ομάδες ερευνητών, ε, τους οποίους ήδη τους έχουμε εντάξει μέσα στις δραστηριότητες του έργου, ε, οπότε ένα αποτέλεσμα είναι αυτό το, το, το α, πλαίσιο το, το πλαίσιο αξιολόγηση που αναπτύσσεται ε, και το οποίο μπορεί τέλο πάντων να βοηθήσει και να εξασφαλίσει ότι διάφορα ε, συμβάντα ερευνητικής αξιολόγησης όπως τα λέμε research assessment events ε, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους στις πρακτικές ε, γύρω από την ανοιχτή επιστήμη ε, και ταυτόχρονα ότι ε, τις καλές πρακτικές σε σχέση με την ε, υπεύθυνη αξιολόγηση των, της έρευνας. Ε, υπάρχει, υπάρχει επίσης ένα σύνολο από ε, πορτφόλιος ε, για την αξιολόγηση, τα οποία είναι μια μορφή ψηφιακής αναπαράστασης, μιας συλλογής από εισόδους, από μεταδεδομένα, που κάποιο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει στα πλαίσια ε, της ερευνητικής αξιολόγησης, όπως επίσης και ένα ε, μητρό ε, για την αξιολόγηση στο οποίο ε, σκοπεύουμε να συλλέγουμε ε, διαφορετικά πρωτόκολλα, διαφορετικά σχέδια ερευνητικής αξιολόγησης ε, που έχουν αναπτυχθεί, τα οποία λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο που αναπτύσσουμε και εφαρμόζοντας σε συγκεκριμένες κατηγορίες σενάριων χρήσης που μπορεί να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για μελλοντικά αντίστοιχα συμβάντα ερευνητικής αξιολόγησης που κάποιος μπορεί να θέλει να πραγματοποιήσει. Το έργο επίσης αναμένεται να παραδώσει μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες που βοηθούν στο, α, στην... Δεν θυμα, δεν μπορώ να την ελληνική λέξη, αλλά στο enrichment των μεταδεδομένων. Ε, εμπλουτισμό. Τον εμπλουτισμό, σωστά, ευχαριστώ. Των μεταδεδομένων τα οποία προέρχονται ε, από διάφορες ε, ακαδημαϊκές πηγές. Ε, να προσθέσει ε, πληροφορία η οποία λείπει και είναι σημαντική ε, όταν κάποιος ασχολείται με την ερευνητική αξιολόγηση, ε, κάποια σημασιολογικά δεδομένα, ε, κάποιο, ε, ας το πούμε έτσι, ε, υπόβαθρο γύρω από τα δεδομένα αυτά, ε, όπως επίσης ε, και κάποιους δίκτες ε, οι οποίοι μπορούν να υπολογιστούν και να διευκολύνουν ε, ε, υποβοηθώντας, τέλο πάντων, την όλη διαδικασία, αλλά χωρίς να είναι ε, το κεντρικό σημείο ε, μιας διαδικασίας ερευνητικής αξιολόγησης. Αντίστοιχα, μια σειρά από εργαλεία για ε, την ε, επίβλεψη, ας το πούμε έτσι, ε, τη, της εφαρμογής των τεχνικών ανοιχτής επιστήμης, ε, των σχετικών ε, πάλι ε, υποβάθρων και σχετικών δεδομένων ε, και μαζί με κάποια πληροφορία η οποία μπορεί να θεωρηθεί πιο ποιοτική όπως κάποια narratives, κάποιες, δηλαδή, ε, κάποια, κάποιες, ιστορίες, κάποιες, ε, μια εξιστόριση, ένα, ε, γύρω από, το, ε, από την απήχηση ε, ή τα αποτελέσματα, το αποτύπωμα που έχει ε, η έρευνα σε διαφορετικούς τομείς είτε μιλάμε για την, το, τον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο είτε για την κοινωνία γενικότερα ε, οπότε υ, υπάρχει ε, το πλάνο να παραδοθούν κάποια τέτοια εργαλεία και κάποιες τέτοιες υπηρεσίες. Και όλα αυτά ενοποιούνται και παρέχονται μέσω ε, μιας ε, ε, ομοσπονδιακής ανοιχτής ε, υποδομής ε, που συγκεντρώνει τα τι διάφορε προγραμματιστικέ διεπαφέ, ώστε κάποιο να έχει μια εύκολη πρόσβαση και σε αυτού του είδου τα εργαλεία και υπηρεσίε που αναφέραμε, αλλά επίση και στα αντίστοιχα κομμάτια δεδομένων που μπορούν να του φανούν χρήσιμα ε, στην πορεία κατά τη διαδικασία ε, τη ερευνητική αξιολόγηση. Με κάποιον τρόπο, λοιπόν, το σκεφτόμαστε κάπως ότι αυτή η υποδομή ε, μπορεί να είναι έτσι ένα πρωτότυπο, ε, το οποίο να διευκολύνει και να ανοίξει το δρόμο γύρω από ένα data space για το research assessment. Πέρα από αυτά, το έργο δημιουργεί και μία κοινότητα ειδικών που τη λέμε community of practice η οποία δεν είναι απαραίτητο ότι είναι συνδεδεμένη με τις δραστηριότητε του έργου δηλαδή μπορεί να προέρχονται από που είναι άσχετοι με το consortium ε, αλλά ε, έχουν κάποια σχέση με το αντικείμενο ε, της ερευνητικής αξιολόγησης και της ανοιχτής επιστήμης, φέρνουν ε, τη δικιά τους εμπειρία ε, και πολλές φορές τους δίνεται μέσω από ε, διάφορες διαδικτυακές συναντήσεις που κάνουμε αυτής της κοινότητας ε, το, το βήμα ε, για να εκφράσουν κάποιες δικές τους σκέψεις, ιδέες ή να παρουσιάσουν κάποιες προσωπικές ιστορίες και παραδείγματα που μπορούν να λειτουργήσουν σαν έμπνευση για τους υπόλοιπους όπως επίσης και σαν χρήσιμη είσοδος για το σχεδιασμό των, της υποδομής μας των υπηρεσιών, των εργαλείων και των data Τέλος, το έργο επίσης σχεδιάζει και παραδίδει μια σειρά από εκπαιδευτικό υλικό, ένα σύνολο εκπαιδευτικού υλικού που είναι σχετικό με τα αντίστοιχα θέματα που συζητήσαμε και προσπαθεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για αντίστοιχα ζητήματα και πώς τα, οι διάφορα αποτελέσματα του έργου μπορούν να φανούν χρήσιμα και να βελτιώσουν τις διαδικασίες ερευνητικής αξιολόγηση. Ε, αλλά αυτά τα key, key results Αυτά τα σημαντικά αποτελέσματα που έχει το έργο ε, Προσπαθούμε επίσης να τα δείξουμε Να τα, να τα επιδείξουμε και να τα αξιολογήσουμε ε, Με τη χρήση ε, Μέσα στο πλαίσιο κάποιων Πραγματικών σενάριων ε, Συγκεκριμένα έχουμε Συμπεριλάβει στο έργο 9 διαφορετικούς πιλότους ε, Που αντιστοιχούν σε ένα ετερογενές σύνολο περιπτώσεων χρήσης σε διάφορα επίπεδα με διάφορους σκοπούς και και με διάφορα και με διαφορετικά τέλος πάντων, με διαφορετικές αξίες που θεωρούν ότι είναι σημαντικές. Οπότε είναι ένα καλό έβρος εφαρμογών που μπορεί κανείς να δει στην πράξη ε, πώς τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να είναι χρήσιμα. Ε, δίνεται λοιπόν μέσω αυτών των πιλότων η ευκαιρία ε, και στο framework και στην υποδομή ε, και στα εργαλεία και τις υπηρεσίες να δοκιμαστούν να πάρουν ένα χρήσιμο feedback ε, από πρακτική χρήση και να βελτιωθούν στο πλαίσιο του έργου αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μπλέξει αυτούς τους πιλότους είναι ακόμα πιο σημαντικός γιατί ήδη από πολύ νωρίς το έργο, εμπλέκονται στο σχεδιασμό αυτών των ε, πλαισίων και της υποδομής που έχουμε αναφέρει, ε, δίνοντας ε, το δικό τους feedback που πάντοτε σχετίζεται με τις περιπτώσεις χρήσης που θέλουν να δοκιμάσουν στο πλαίσιο του έργου. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια περίπτωση ε, από κοινού σχεδιασμού ε, των διαφόρων ε, αποτελεσμάτων του έργου μαζί με αυτές με αυτούς τους εκπροσώπους ε, των πιλωτικών δράσεων. Το Consortium του έργου περιέχει αρκετούς partners, έρχονται με διαφορετικά expertise, υπάρχουν ε, οργανισμοί οποίοι έχουν ε, μεγάλη εμπειρία σε, σε ερευνητικές υποδομές, όπως είναι και το Αθηνά, ο οργανισμός που εκπροσωπώ και ο οποίος, μάλιστα, είναι ο coordinator του έργου. Ε, αλλά όχι μόνο το Αθηνά, υπάρχει το Open Air, Uh, υπάρχει το University of Bologna, το πανεπιστήμιο της Βολόνια, uh, το οποίο είναι πίσω από την uh, παροχή την, των υπηρεσιών του Open Citations. Υπάρχει το EGI που παρέχει διάφορες υπηρεσίες στο EOSC σχετικά με τις ερευνητικές υπηρεσίες και τη χρήση τους. Uh, το INRIA. Έχουμε όμως uh, επίσης ειδικού uh, γύρω από την uh, αξιολόγηση, την ερευνητική αξιολόγηση. Uh, και παράδειγμα είναι ε, χαρακτηριστικό το CWTS από το Πανεπιστήμιο του Λάιντεν όπου είναι γνωστό για ε, διάφορες ε, ε, δραστηριότητες όπως ήταν το το μανιφέστο του Λάιντεν για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ερευνητική αξιολόγηση ε, και ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Ε, υπάρχει ε, επίσης αρκε, αρκετή εμπειρία γύρω από Open Science και λόγω του Open Air και λόγω άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, το Αθηνά, το Οπέρα που είναι από το χώρο των κοινωνικών επιστημών και επίσης έχουμε και πάρα πολλούς οργανισμούς που έρχονται να βοηθήσουν στους πιλότους και να φέρουν την εμπειρία τους είτε σε συγκεκριμένες θεματικές επιστημονικές είτε εκπροσωπώντας μια κατηγορία stakeholders όπως είναι τα πανεπιστήμια, οι ερευνητικοί οργανισμοί ή οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, οπότε όλοι αυτοί μαζί ε, δημιουργούν το consortium του συγκεκριμένου έργου. Βλέποντα με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια το, το πλαίσιο που αναφέραμε για την, ε, 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 για την ερευνητική αξιολόγηση, οι βασικέ αρχέ με τι οποίε προσπαθούμε να το σχεδιάσουμε είναι να έχουμε πάντοτε στο νου μας ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο, δεν υπάρχει μια διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί σε όλα τα σενάρια. Υπάρχουν αρκετά ετερογενή μεταξύ του σενάρια με διαφορετικέ ανάγκε το καθένα από αυτά και με διαφορετική στόχευση. αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποιο να το λαμβάνει υπόψη του και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται το πλαίσιο αυτό που λέμε ε, προσπαθεί πρώτα να αναγνωρίσει ποια είναι η στόχευση ή ο σκοπός ε, μια συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγηση και μετά να παρέχει κάποια κατεύθυνση, κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ για τι καλέ πρακτικέ που μπορεί να ακολουθηθούν, ποια είναι τα δεδομένα που μπορεί να είναι χρήσιμα, οι υπηρεσίε, τα εργαλεία, ε, οι δείκτε και όλα αυτά. Ε, Γενικά επίσης, ε, αν κάποιο χρησιμοποιεί τους δείκτε, θα πρέπει να του θέτει στο σωστό πλαίσιο, ε, να δίνεται αρκετή πληροφορία, αρκετή, να γίνεται αρκετή ενημέρωση γύρω από την ε, σημασιολογία τους, ε, αλλά επίσης να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι δίκτες ε, για ε, τις κατάλληλε εφαρμογές. Ε, οπότε το πλαίσιο το οποίο αναπτύσσουμε αυτό το OSAF, όπως το λέμε, έχει διάφορα components ε, το ένα είναι μια μεθοδολογία για το πως κάποιος μπορεί να χειρίζεται ε, ε, και να τρέξει ένα ε, συμβάν ερευνητικής αξιολόγησης βασίζεται σε μια γνωστή μεθοδολογία για τέτοιου ειδου δραστηριότητες που ονομάζεται scope και η οποία προσπαθεί ε, να βάλει κάποια βήματα χωρίζει μια τέτοια διαδικασία σε φάσεις που ξεκινάνε από πολύ πρώιμα στάδια που επικεντρώνονται στο ποια είναι αυτά, ποιες είναι αυτές οι παράμετροι που κάποιος θέλει να αξιολογήσει, ε, θέλει να, οποίες θέλει να δώσει σημασία, θέλει να στοχεύσει, ακόμα και αν δεν είναι σαφές αν μπορεί να μετρήσει κάτι ή να βρει δεδομένα γύρω από αυτό, ε, μετά η μεθοδολογία αυτή προσπαθεί κάπως να συγκεκριμενοποιήσει και να κατευθύνει ε, αυτόν που κάνει την ερευνητική αξιολόγηση να βρει τα σωστά εργαλεία, τις σωστές υποδομές που κάποιο θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί ε, για να ολοκληρώσει, για να φέρει σε πέρας ε, αυτή τη δραστηριότητα. Και στο τέλος υπάρχει και μια φάση στην οποία κάποιος αξιολογεί και μοιράζεται με τους υπόλοιπους τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι και μάλιστα αυτό που μέχρι τώρα έχει δουλευτεί περισσότερο από το έργο σε σχέση με το πλαίσιο της αξιολόγησης είναι να οριστεί μια ας το πούμε έτσι, λίγο πιο συγκεκριμένη διαδικασία που κάποιος θα πρέπει να ακολουθήσει αν θέλει να Οργανώσει μια δραστηριότητα αξιολόγηση η οποία να είναι καλώ ορισμένη και η οποία να μην αντιμετωπίζει κάποια σοβαρά προβλήματα που έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν. Παράλληλα, όμω, με αυτή τη διαδικασία, με αυτή τη μεθοδολογία, παρέχεται, όπω είπαμε, και αυτός ο τύπο ενό ψηφιακού αντικειμένου που είναι το Digital Assessment Portfolio που λέμε, που σκοπό έχει το να συγκεντρώσει. Ε, όλα αυτά τα κομμάτια, όλα αυτά τα δεδομένα που χρειάζονται σε μια τέτοια ερευνητική διαδικασία που ακολουθεί τη μεθοδολογία που είπαμε έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί ε, και τεχνικά αυτό να είναι εφικτό εύκολα ε, όπως επίσης και αυτό το μητρό ε, των αξιολογήσεων το οποίο ε, μπορεί να δώσει παραδείγματα ε, για, την, για την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας σε, σε προηγούμενες δραστηριότητες αξιολόγησης και να λειτουργήσει ως έμπνευση για επόμενες. Εδώ, τάξη, πάλι συγκεντρώνουμε τα ίδια, πράγματα, τα ίδια πράγματα αυτά τα τρία βασικά components και το τι πιάνει στόχος του καθενός από αυτά είπαμε είναι μια επέκταση της scope μεθοδολογίας όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ποια είναι η υποδομή ποιοι είναι οι πόροι οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο τέτοιων δραστηριοτήτων και πώς πώς υπάρχει κάποιο guidance ε, σχετικά με το, ε, με το να ακολουθούνται οι κατάλληλες πρακτικές για το Responsible Research Assessment και την Ανοιχτή Επιστήμη. Ε, το Assessment Portfolio που συγκεντρώνει όλη αυτή την πληροφορία που λέγαμε. Δεν μιλάμε μόνο για δείκτες ή για κάποιες λίστες από επιτεύγματα και δραστηριότητες ερευνητών ή ερευνητικών οργανισμών. Μιλάμε ακόμα και για narratives, για supporting evidence, που μπορεί να είναι χρήσιμο σε τέτοιες δραστηριότητες. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να συγκεντρώσουμε ετερογενείς και μεγάλης κάλυψης δεδομένα, να γνωρίζουμε τους ρόλους που είχαν οι ερευνητές και οι ερευνητικοί οργανισμοί σε αυτές τις δραστηριότητες και όχι απλά ότι συμμετείχαν και αυτού του είδους τα πορτφόλια σκοπεύουμε να τα παρέχουμε τόσο για ερευνητέ, στο επίπεδο του ερευνητή, όσο και, στο επίπεδο, και σε άλλα επίπεδο, όπω είναι το επίπεδο των οργανισμών. Και τέλο, το registry, όπω είπαμε, που μπορεί κανεί να ψάχνει και να βρίσκει σε προηγούμενα σενάρια χρήση ποια ήταν η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί και έτσι να μπορέσει να βρει χρήσιμη πληροφορία για το σχεδιασμό μελλοντικών δραστηριοτήτων. Η υποδομή τώρα ε, έχει, αναπτυχθεί με τη λογική ότι ε, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της δεδομένα για την ανοιχτή επιστήμη, ε, προσπαθούμε και χρησιμοποιούμε πηγές οι οποίες είναι σημαντικές ως προς αυτό. Η βασικότερη όλων είναι ο γράφος του Open Air, που είναι μια πάρα πολύ πλούσια πηγή πληροφόρησης γύρω από τέτοια θέματα, αλλά ε, χρησιμοποιούμε δεδομένα και από άλλους partners του έργου, από το Opera σχετικά με δεδομένα για την ε, για τις κοινωνικές επιστήμες από ε, το ε, Πανεπιστήμιο της Μπολόνια για το Open Citations και τα λοιπά ε, υπάρχει σαν ε, διαπίστωση και προσπαθούμε αυτό να το λύσουμε ότι ε, για σε αρκετέ περιπτώσεις τα, μεταδε, τα μεταδεδομένα δεν είναι πλήρη ή τέλος πάντων η κάλυψη των μεταδεδομένων στα records που δίνονται από αυτές τις πηγές μπορεί να μην είναι τόσο καλή ε, οπότε θέλουμε κάπως να βοηθήσουμε στο να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και επίσης θέλουμε κάπως να ε, βοηθήσουμε στο να συγκεντρωθούν ε, αν μιλάμε για τους δείκτες, ε, δεδομένα γύρω από τους δίκτες σε ένα κεντρικό σημείο μαζί με κάποιο context που μπορεί να εξηγήσει λίγο καλύτερα ε, πώς κανείς μπορεί να τους χρησιμοποιήσει σωστά και για να υποβοηθήσει τέτοιες δραστηριότητες ε, χωρίς να... Ε, βασίζεται μόνο σε αυτούς. Ε... Μα ενδιαφέρουν αυτά που είπα, το inclusivity, το... επίσης ό, όλα τα υποδομή μας είναι φτιαχμένη με έναν τρόπο, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο να αναπτύξουμε κάποια specifications, κάποια πρότυπα για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών services, ή να διευκολύνουμε την κατανάλωση των περιεχομένων ε, κάποιων πηγών ε, ακαδημαϊκής πληροφορίας. Ε, ουσιαστικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε ε, σε αυτό που λέγεται operationalization, ε, τον, ε, αυτή η υποδομή προσπαθεί να βοηθήσει σε αυτό ε, τις αντίστοιχες δραστηριότητες αξιολόγησης της έρευνας. Και εδώ έχουμε ένα πολύ ε, high level ε, ε, διάγραμμα που δείχνει τη γενική λογική. Ε, η υποδομή αυτή, όπως είπαμε, είναι federated, είναι ομοσπονδιακή, οπότε σε διαφορετικά σημεία μπορεί να υπάρχουν ε, διαφορετικές πηγές δεδομένων. Έχουμε ένα registry στο οποίο συγκεντρώνουμε ε, την τοποθεσία αυτών των πηγών και χρήσιμο με τα δεδομένα σχετικά με την προγραμματιστική τους πρόσβαση, έτσι ώστε να είναι εύκολο σε κάποιον να πάρει δεδομένα από αυτές. Ε, έχουμε μια σειρά από εργαλεία ε, και μια σειρά από υπηρεσίες. Η διαφορά μεταξύ εργαλείων και υπηρεσιών είναι ότι όταν μιλάμε για εργαλείο μιλάμε για ένα stand-alone software το οποίο ε, μπορεί κάποιο να το πάρει και να το τρέξει στη δικιά του υποδομή, να το εκτελέσει στη δικιά του υποδομή για να κάνει τις αναλύσεις του, ενώ οι υπηρεσίες αφορούν ε, στις περιπτώσεις όπου έχουμε ε, ένα software το οποίο εκτελείται ε, στην πλευρά του service provider και ο χρήστη έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω μια προγραμματιστικής διαπαφής ή μέσω μιας διαπαφής χρήστη διαδικτυακής, για παράδειγμα. Έχουμε, διαπαφή ή μέσω μια διαπαφή χρήστη ε, για παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν διαφορετικού καταλόγου για αυτά τα πράγματα. Σκοπό μα είναι αυτοί οι κατάλογοι, τα μεταδεδομένα που συλλέγουμε ε, για, όλου αυτού του πόρου, να είναι τα μεταδεδομένα που θέλει να συλλέγει το EOSC, έτσι ώστε ε, να είναι αυτά τα services, τα datasets και τα εργαλεία ε, ορατά μέσα από το EOSC Marketplace. Ε, εδώ υπάρχει ένα αστερίσκο γιατί όπως κάποιοι από σας θα έχετε δει το EOSC αλλάζει τελευταία και το Marketplace ε, είναι ένα σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή αλλάζει αρκετά, δηλαδή έχουν πει ότι θα αντικατασταθεί από κάτι καινούριο. Ε, πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς συλλέγουμε δεδομένα που έχουμε διότι ε, αποτελούν κομμάτι των διάφορων specifications που χρησιμοποιούνται στο EOSC έτσι ώστε να είναι εύκολο ε, να κάνουμε ορατά αυτο, αυτούς τους πόρους ε, για τους end users που θα έρθουν μέσω του EOSC να ψάξουν κάτι σχετικό με την ερευνητική αξιολόγηση. Και πέρα από αυτά υπάρχει ένα front frontend, ε, μια διαπαφή τέλο πάντων για τους end users που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να ψάξουν και να βρούν ε, τους πόρους που είναι χρήσιμοι για τους ίδιους. Στο κομμάτι τώρα την, του community έχουμε όπως είπαμε τους πιλότους που μας βοηθούν ως προς αυτό. μάλιστα είναι τρεις οι κατηγορίες. Έχουμε funders και εθνικού τέλο πάντων εκπροσώπους. Έχουμε άλλους πιλότους που είναι για ε, ε, πανεπιστήμια ε, και κάποιους θεματικούς ε, που προσπαθούν να ε, στήσουν κάποια σενάρια ε, αξιολόγησης ε, των πρακτικών της Ανοιχτής Επιστήμης σε, μια, σε συγκεκριμένες θεματικές. Πέρα από αυτό όμως ε, υπάρχει και αυτή η κοινότητα που ανέφερα πριν με εξωτερικούς ε, το Community of Practice ε, που επίσης μας δίνει χρήσιμο feedback και φυσικά βοηθάμε ή τέλος πάντων θέλουμε να βοηθήσουμε στην ε, παραγωγή ε, ε, γνώσεις γύρω από το αντικείμενο με κάποια εκπαιδευτικά, δραστηριότητε. κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ε, όποιος ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα παρεπιπτόντος θα μπορούσε να μπει στη σελίδα του έργου ε, και να πάει ε, στην αντίστοιχη υποσελίδα που μιλάει για το Community of Practice και να κάνει register. Ε, φτιάχνεται λοιπόν αυτή η κοινότητα που λέγαμε και ουσιαστικά είναι ένα venue στο οποίο μπορούν να συζητηθούν ενδιαφέροντα ζητήματα γύρω από την αξιολόγηση, την ερευνητική αξιολόγηση και την ανοιχτή επιστήμη. Πέρα από αυτό, το έργο έχει και μια ανοιχτή σύνδεση λόγω, λόγω της θεματικής του. Έχει μια ανοιχτή σύνδεση και πολύ μεγάλη σχέση με μια άλλη δράση που είναι αρκετά σημαντική στις μέρες μας στην Ευρώπη, το ίνκοάρα ε, είναι μια δράση η οποία προσπαθεί ε, να περάσει το μήνυμα ε, για την ανάγκη ε, του reform του χώρου της ερευνητική αξιολόγηση. Αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε ότι αποτέλεσαν σε μεγάλο βαθμό και την έμπνευση πίσω από αυτό το έργο, αναγνωρίζονται μέσα από αυτή τη δράση. Εκεί δεν είναι το, η έμφαση στην ανοιχτή επιστήμη, είναι γενικότερα στην ερευνητική αξιολόγηση. Ε, Παρ' όλα αυτά το έργο μας έχει σημαντικό ρόλο, ε, ιδιαίτερα στην επαφή της ΚΟΑΡΑ με το ΙΟΣΚ. Ε, η ΚΟΑΡΑ έχει βγάλει διάφορα working groups στα οποία πολλοί από τους partners του έργου συμμετέχουν με κέριους ρόλους, δηλαδή μπορεί να κάνουν lead ε, ολόκληρα τέτοια working groups ή υπό ε, working groups. Ε, και τέλος πάντων το έργο μεταφέρει τεχνογνωσία την οποία αναπτύσσει ε, σε αυτές τις ε, ομάδες, ε, προσπαθώντας να επηρεάσει κατάλληλα ε, το πώς διαμορφώνεται η κοάρα, ε, αλλά και το ανάποδο. Δηλαδή, επειδή εκεί είναι μια ευκαιρία ε, για τους partners του έργου να συζητήσουν και με ανθρώπους που δεν εμπλέκονται σε αυτό, γύρω από συναφή θέματα, ε, φυσικά ε, λαμβάνουμε υπόψη το feedback που μπορούμε να πάρουμε από εκεί επίσης. Κλείνοντας, φτάνοντας ένα τέλος για να δώσω και αρκετό χρόνο για πιθανές ερωτήσεις, να πω ότι το timeline του έργου αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου ε, ολοκληρώσει το εντρίτο. τρίτο. Ε, είχαμε ακολουθήσει μία phased approach ε, για την ανάπτυξή του. Οι πρώτοι μήνες ε, ήταν επικεντρωμένοι ε, στο να γίνει ο αρχικός σχεδιασμός, να συλλέξουμε αρκετές πληροφορίες για τις ανάγκες των πιλότων, ε, να κάνουμε κάποια ε, διερεύνηση βιβλιογραφική ε, των αντίστοιχων χώρων και να επικαιροποιήσουμε αυτά που ήδη γνωρίζαμε γύρω από αυτά. Ε, το φθινόπωρο μπήκαμε στη δεύτερη φάση που ήταν η αρχική ανάπτυξη του, του πλαισίου αξιολόγησης του Όζαφ, όπως επίσης και των εργαλείων και των υπηρεσιών και της υποδομής και τώρα ακόμα σε αυτή τη φάση είμαστε μέχρι το καλοκαίρι όπου τότε θα υπάρξουν τα λεγόμενα beta releases της υποδομής των εργαλείων και των υπηρεσιών όπου κάποιες πρώτες εκδόσεις όλων αυτών με κάποιες από τις λειτουργικότητες που θέλουμε να παραδώσουμε στο τέλος του έργου θα είναι διαθέσιμα και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους. Κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι αυτές οι υπηρεσίες, αυτά τα εργαλεία και τα σύνολα δεδομένων δεν φτιάχνονται from scratch για το συγκεκριμένο έργο, ε, βασίζονται πάνω σε, κάτι, σε, σε προηγούμενη δουλειά ε, και σε προηγούμενη εμπειρία ε, που έχουν όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Οπότε σε περισσότερες περιπτώσεις ε, μιλάμε για την επέκταση κάποιων εργαλείων και τη βελτίωσή τους ε, με βάση ε, τα τρέχοντα δεδομένα και τις ανάγκες που βλέπουμε να υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο που δραστηριοποιείται αυτό το έργο. Ε, και μετά θα έχουμε μια επόμενη φάση του έργου στην οποία θα δοθεί έμφαση ώστε να ολοκληρωθούν ε, οι αντίστοιχε λειτουργικότητες που θέλουν να παρέχονται μέσα των εργαλείων και των ε, υπηρεσιών και να ε, ε, ολοκληρωθεί το integration, το καλύτερο integration με, μέσα στο οικοσύστημα του EOSC ε, και στο τελευταίο διάστημα ε, ουσιαστικά ε, προβλέπουμε για τους τελευταίους δύο μήνες ότι θα υπάρξει αυτό που λέμε production ready phase, όπου όλα αυτά θα είναι έτοιμα για χρήση ε, και που απλώς θα ε, υπάρχει μια διαδικασία refinement ε, σε κάποια από τα ε, ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά θα μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί την υποδομή ε, για τις ανάγκες διαφόρων ε, δραστηριοτήτων ε, επιστημονικής αξιολόγησης. Αυτά από εμένα. Ε, φυσικά είμαι, ε, περιμένω τις ερωτήσεις σας και μπορούμε να συζητήσουμε και τώρα για λίγο. Ε, αλλά ε, φυσικά αν υπάρχουν ε, πράγματα που θα σκεφτείτε και αργότερα μην διστάσετε να μου στείλετε κάποιο email έχω στη συγκεκριμένη διαφάνεια και το, το βασικό email που έχω ε, όπως επίσης και τα κοινωνικά μου δίκτυα σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τις θεματικές του έργου μπορείτε ε, να ενημερώνεστε και από εκεί ε, γιατί συχνά αναφέρομαι σε αυτά Ευχαριστώ πολύ και πάλι Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Ε, πολύ ενδιαφέροντα <laughs> όλα αυτά, ε, τα εργαλεία. Ε, εγώ προσωπικά τα περιμένω με χαρά να δω πώς θα αξιοποιηθούν μέσα στους πιλότους και να δούμε πώς μετά θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε κι εμείς ε, στους οργανισμούς μας. Θανάση, ε, δεν έχουμε <συσκάς> κάποια ερώτηση Όχι, στο να θα... να <συσκάς> <διότι συσκάς> <διότι διότι συσκάς> Θα Έχουμε... έρχονται σιγά σιγά. Λοιπόν, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αποτελέσματα του έργου με τα δεδομένα, μετρικέ κλπ. προβλέπεται να διασυνδέονται και θα είναι διαθέσιμα να ερευνηθεί ή και αποτελέσματα έρευνα, όπω δημοσιευμένα άρθρα, in datasets κλπ. Και, και αυτά θα είναι προσπελάσιμα ώστε ενδεχομένω να μπορεί να αξιοποιηθούν από τα αποθετήρια ή άλλε εγκληματικέ μα εφαρμογέ, προφανώ μέσω API ή on demand. Ωραία, ναι. Ε, να πω καταρχάς ότι αφενός επειδή αυτό το έργο είναι ένα έργο σχετικό με το EOSC, εξ ορισμού ό,τι δημιουργούμε θέλουμε να είναι ανοιχτό και ανοιχτής πρόσβασης. Ε, οπότε και τα σύνολα δεδομένων που ε, μπαίνουν σε, αυτό το, σε αυτή την υποδομή, σε αυτό το οικοσύστημα. Ε, είναι ανοιχτά, δηλαδή όταν μιλάμε για το γράφο του Open Air, ε, έτσι κι αλλιώ είναι ανοιχτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, είτε μέσω των datasets που γίνονται release ε, μια φορά το εξάμεινο, είτε για κάποιον που θέλει ε, να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα ε, με μεγαλύτερη συχνότητα, υπάρχει δυνατότητα κάποιο να χρησιμοποιήσει το, τα APIs του γράφου. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τι υπόλοιπε πηγές που έχουμε, όπως είναι για παράδειγμα τα, τα, τα σύνολα δεδομένων που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια για τα open citations. Ε, οπότε γενικά, ε, αφενός οι πηγές που χρησιμοποιούμε θέλουμε να είναι ανοιχτές και να ακολουθούν ε, μια άδεια χρήση ε, ανοιχτών δεδομένων. Ε, αφετέρου, όλα αυτά τα εργαλεία και υπηρεσίε που λέμε, αν μιλάμε για εργαλεία, ε, μιλάμε για εργαλεία ανοιχτού κώδικα, που μπορεί λοιπόν ο καθένα ε, είτε να τα εγκαταστήσει και να τα τρέξει τοπικά, είτε αν χρειάζεται να τα παραμετροποιήσει και να τα επεκτείνει, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, και τέλο, για τι υπηρεσίε πάλι, ε, είναι υπηρεσίε οι οποίε ε, παρέχονται ε, ανοιχτέ. Τώρα, μέσω των υπηρεσιών μας, όπως είχα πει, αυτό που είναι κάπως σχετικό με, το συγκεκ... με τη συγκεκριμένη ερώτηση είναι ότι υπάρχουν υπηρεσίες που είναι για την παρακολούθηση, για το monitoring. Εκεί, λοιπόν, έχουμε ε, τη δυνατότητα να δίνουμε services όπως παρακολούθηση συγκεκριμένων δικτών για οργανισμούς. Υπάρχει, ας πούμε, η υπηρεσία του Open Air Monitor. Κάποιος οργανισμός, λοιπόν... Ε, που είναι μέλος της, uh, open air, του open-air δικτύου, θα μπορούσε να έχει το δικό του dashboard και να παρακολουθεί uh, διάφορους δείκτες, διαχρονικά μάλιστα, πώς εξελίσσονται uh, για το συγκεκριμένο οργανισμό. Αλλά uh, υπάρχουν και uh, υπηρεσίες που είναι για το monitoring το ατομικό uh, των χρηστών. Δηλαδή, ένα από τα εργαλεία που αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου ονομάζεται BIP Scholar, και ουσιαστικά δημιουργεί προφίλ. δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ερευνητή να φτιάξει ένα δικό του προφίλ, βασισμένο στα δεδομένα που μοιράζεται στο Orchid προφίλ του, εμπλουτίζονται αυτά τα δεδομένα με πρόσθετη πληροφορία, όπως είναι τα topics των δημοσίευσεων ή των datasets που έχουν δηλωθεί στο ORCID, ο, τα, 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 οι ρόλοι με τους οποίους ε, έχει εμπλακεί κάποιος στις αντίστοιχες δραστηριότητες ακολουθώντας μια ταξινομία που είναι πλέον ISO standard ε, την credit taxonomy ε, ε, και μπορεί να δηλωθεί τέλος πάντων η εμπλοκή του καθενός author σε μια δημοσίευση, ποια ακριβώς ήταν γιατί δεν είναι όλοι πούμε που συμμετέχουν στο γράψιμο, κάποιοι ασχολούνται με το conceptualization της ιδέας άλλοι με τα πειράματα οπότε συλλέγουμε και Κάνουμε διαθέσιμη μέσα από το προφίλ αυτής της υπηρεσίας, τέτοιου είδους πληροφορία. Ε, ή ακόμα και narratives, που λέγαμε πιο πριν, τη δυνατότητα να δημιουργήσει ο ίδιος ο διαφορετικά narratives για κομμάτια της δουλειάς του, για κομμάτια της ερευνητικής του δραστηριότητας, ε, που μπορεί να εξηγήσει με βάση κάποια ε, templates που κυκλοφορούν σε σχέση με αυτό, ποια είναι η δουλειά του, ποιο ήταν το motivation και ποιο είναι το impact που φαίνεται να έχει είτε στην επιστημονική κοινότητα είτε ευρύτερα ε, στην κοινωνία. Οπότε, για να το μαζέψω πάλι, ε, ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα ε, κάποιους να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες ε, όπου θα μπορεί ο κάθε ερευνητής, για παράδειγμα, να, βλέπει, να φτιάξει το δικό του ακαδημαϊκό προφίλ με πλουτισμένη πληροφορία, ακολουθώντας ε, και το guidance που μας δίνει το framework, ε, το ίδιο και για τους ερευνητικούς οργανισμούς, και εξορισμού τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι ανοιχτά, οπότε προσβάσιμα προς όλους. Ευχαριστούμε, φανταστούμε δεσμεύετε αρκετά λεπτομερής ε, η, απ ναι, ναι, η απάντηση και όντως έπιασε πάρα πολλές πτυχέ. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Κάποια άλλη ερώτηση μήπως. Κάποια άλλη ερώτηση. Πριν πάω στη στην δική μου γιατί εγώ έχω μία. Καλό χαμάμα στην δική σου. Μπορείτε επίση να σηκώσετε το χεράκι και να, ε, να μιλήσετε, να κάνετε ανοιχτή. Να, να πάμε στη δική σου ερώτηση. Ωραία. Εγώ να πω. Ναι, ναι, ναι. Να πω, ε, θαναστη, ε, ανέφερες κάποια στιγμή στα αρχικά slides για ένα community of practice, το οποίο δεν είναι τόσο ε, ε, εσωστρεφή να το πω, δεν, δεν, δηλαδή, δεν ε, λειτουργεί εντός του έργου μόνο και με τους partners του έργου, αλλά ε, δίνεται τότε και σε άλλους ε, σε εξωτερικούς ε, συνεργάτες, ίσως ε, επαγγελματίε να, ε, να, να, βοηθήσουν. Σε αυτό μπορούμε... Ποιος θα μπορούσε να λάβει μέρος, θα μπορούσε κάποιος ε, που ενδιαφέρεται, ας πούμε, συμμετέχουν, συμμετέχουν ε, να δηλώσει κάποιο συμμετοχή. αξίζει να, να ανοίξω τη, τη σελίδα του έργου. Μισό λεπτό να κάνω share αυτό. Γι' αυτό έκλεισα τη διαφάνεια. Ε, λοιπόν, share. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική σελίδα του έργου ε, και αν πάει κάποιος το uh, στο activities, ε, υπάρχει μια ειδική σελίδα για το community of practice. Εδώ περιγράφεται πάρα πολύ γενικά ε, τι είναι αυτό. Ε, υπάρχουν ε, ε, περιγραφές και links ε, για τα προηγούμενα τις, ε, τις ε, ήδη υπάρχουσες συνεδρίες ε, που έχουν γίνει μέχρι τώρα. μία από αυτές ε, ουσιαστικά είναι κάποιος ε, από το community που μιλάει για ένα, μια συγκεκριμένη θεματική ...και ακολουθεί και μια σχετική ε, συζήτηση... Ε, ...αλλά όπως θα δείτε στη συγκεκριμένη ε, σελίδα υπάρχει και η δυνατότητα κάποιος να κάνει subscribe... Ε, ...από όσο γνωρίζω ε, οποιοδήποτε έχει έστω και ένα μικρό ενδιαφέρον γύρω από αυτό μπορεί να γίνει subscribe... Ε, ...θα λαμβάνει μετά τις ειδοποιήσεις για τις ε, μελλοντικές συνεδρίες... ...θα έχει λοιπόν τη δυνατότητα να συμμετάσχει... Και αυτό είναι ένα ε, community που έχει δημιουργηθεί από το CWTS, το Πανεπιστήμιο του Λάιντεν. Ο υπεύθυνος γι' αυτό είναι ε, ο Ανέστης Αμανατίδης ε, και το email του βρίσκεται στη σελίδα σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες ε, παραπάνω. Πάντως σίγουρα ο καθένας μπορεί να μπει μέσω της συγκεκριμένη φόρμας εδώ, να γραφτεί, και να ενημερώνεται κάθε φορά που υπάρχει ένα, μια αντίστοιχη συνεδρία ε, και μέσα από αυτές τις συνεδρίες επίσης γίνεται και ένα σχεδιασμός ε, για, τα επόμενα, για τις επόμενες θεματικές οπότε μπορεί να υπάρχει και μια ευκαιρία ε, για να γίνει και ο μιλητής εκεί ε, οπότε όλη η πληροφορία υπάρχει στη σελίδα mm -hmm. του για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα Πολύ ωραία, μπορούμε να κάνουμε και προτάσεις εφόσον γίνουμε τέτοιοι ωραία, καλό, πολύ καλό αυτό Ευχαριστούμε. Νομίζω ε, έχουμε φτάσει στο τέλος, Αναστασία. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Ε, θα, δώσουμε, θα μοιραστούμε και τα στοιχεία σου και τα στοιχεία του έργου, ε, τα, τα email δηλαδή, αν θέλει κάποιος να... Ε, να επικοινωνήσει σε δεύτερο χρόνο μαζί σας. Για τις διαφάνειες επίσης να πω ότι συνήθως ε, τις ανεβάζω μετά στο Zenodo, αν αυτό είναι ok και να σας δώσω το link εκεί ή αν θέλετε ότι και τα okay. μπορεί μπορώ να σας το στείλω. Τις ανεβάζουμε και εμείς κανένας εσείς το είδημα του πάνω από το φετιγμό. Ωραία. Αλλά δεν, δεν είναι έτσι. Ωραία. Στέχονται ο ψήφος μας τις επόμενες μέρες. Οκ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια Καλή συνέχεια σε όλους Γεια σας